Φώτιας άναψε η δήλωση του πρόεδρου του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου Κώστα Κατεμή, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα τη σύλληψη του δημοσιογράφου Λάκη Γιαννιδάκη κατά τη διάρκεια της εργασίας του, όπως χαρακτηριστικά λέει, μέσα στο χώρο του Εργατικού Κέντρου, όταν μετά από μήνυση της κυρίας Κατερίνας Φερμάκη συνελήφθη για να δημοσίευσε άρθρο που αφορά την ίδια. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κώστας Κατεμής τόνισε ότι η σύλληψη αυτή, και μάλιστα για λόγους που έχουν να κάνουν με την ελευθεροτυπία, βρίσκει το Εργατικό Κέντρο κάθετα αντίθετο. Τόνισε εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στον Λάκη Γιαννιδάκη. Χτες το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου έλαβε χώρα ένα γεγονός το οποίο μας έχει λυπήσει σαν διοίκηση του Εργατικού Κέντρου αφάνταστα. Ένας δημοσιογράφος, και μάλιστα την ώρα που ασκούσε το επάγγελμά του, δηλαδή δεν παρευρίσκονταν με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα στην εκδήλωση που υπήρχε, αλλά μόνο με την ιδιότητα του εργαζόμενου και του επαγγελματία δημοσιογράφου, συνελήφθη. Αυτό ανάγκασε τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου να βγάλει μία ανακοίνωση που να καταδικάζει το γεγονός, αλλά και να δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση και σε όλους τους δημοσιογράφους, αλλά και γενικά στο δημοσιογράφο Λάκη Γιαννιδάκη, γιατί θεωρούμε ότι η δημοκρατία μας δεν πρέπει να πέσει σε τέτοιες ατροπούς. Η δημοκρατία είναι μεγάλη, την ισχυροποιούμε όταν την προστατεύουμε και δεν την προστατεύουμε με τέτοιες κινήσεις. Το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας δεν πρέπει επουδενή να σταματήσει. Το δικαίωμα του δημοσιογράφου να αποτυπώνει τα γεγονότα, να τα καταγράφει και να βάζει και τη δική του άποψη, επουδενή δεν πρέπει να σταματήσει, ούτε πρέπει να διώκεται. Βέβαια, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες της δημοσιογραφίας και της διοντολογίας. Πιστεύουμε ότι κρατούνται, τουλάχιστον στα τοπικά μέσα στην Κορινθία, είναι αρκετά υψηλού επίπεδου και πιστεύουμε ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Το γεγονός αυτό καθεαυτό από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου είναι καταδικαστέο. Από την πλευρά της, η πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Φαρμάκη καλεί τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου Κώστα Κατεμή να προβεί στη δέωση επανόρθωση των όσων αναλυθώς ισχυρίστηκε σε βάρος στον ηλεκτρονικό κέντυπο τύπο, αλλά και για τα όσα είπε σε σχετική συνέντευξη στο Δελτίο Ειδήσεων στο τηλεοπτικό κανάλι Action σχετικά με το σημείο σύλληψη του δημοσιογράφου, αφού επίσημο έγγραφο της αστυνομικής διεύθυνσης Κορινθίας αναφέρει ότι ο κ. Γιαννιδάκης συνελήφθη ενώ ευρίσκεται ο καθοδόν επί της Οδού Εθνικής Αντίστασης. Το γεγονός αυτό είναι αναλυθέστατο και πεπιποιημένο, καθώς, όπως προκύπτει από το επίσημο δελτίο συμβάντους του ΑΤΑΦ Κορίνθου και το οποίο σας επισυνάπτω, ο κ. Λάκης Γιαννιδάκης συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία την 5η-6η του 2013 ενώ ευρίσκεται ο καθοδόν επί της Οδού Εθνικής Αντίστασης, όπως εξάλλου συνήθως συμβαίνει με όλους τους Έλληνες πολίτες, και δεν συνελήφθη μέσα στο Εργατικό Κέντρο κατά τη διάρκεια της ανώτερης επίσημης εκδήλωσης. Οι ανώτερο αναλυθείς ισχυρισμοί, τους οποίους διαδώσετε τόσο στην ανώτερη τηλεοπτική εκπομπή, όσο και δια του εγγράφου ανακοινώσεως του Εργατικού Κέντρου Νομού Κορινθίας, σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο αποτελούν μεθόδευση σε βάρος μου, με σκοπό να με εξαφανίσουν ως πολιτικό πρόσωπο που δήθεν δεν σέβομαι τους δημοκρατικούς θεσμούς και ότι δήθεν ζήτησα κατά τη διακριτική μεταχείρισή μου από το ΑΤΑΦ Κορίνθου τη σύλληψη του κ. Λάκη Γιαννιδάκη κατά τη διάρκεια επίσημης δημοκρατικής εκδήλωσης και δήθεν καθοδήγησα το ΑΤΑΦ Κορίνθου να προβεί στην άνω σύλληψη στο συγκεκριμένο χώρο εκδήλωσης. Σας καλώ εντός δύο ημερών από τη σύλληψη της παρούσας μου να προβείτε στη δέωση επανόρθωση των όσων αναλυθώς ισχυριστήκατε σε βάρος μου στον τηλεοπτικό και έντυπο τύπο του νομού Κορινθίας, τόσο διασχετικής εγγράφου ανακοινώσεώς σας ως Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου σε όλο το έγγραφο και ηλεκτρονικό τύπο, όσο και διαζώσεις με σχετική συνέντευξή σας στο Δελτίο Ειδήσεων στον τηλεοπτικό κανάλι Action ή όπου αλλού προεβείτε στις ανώτερο αναλυθείς διαδώσεις σε βάρος μου. Διαφορετικά, επιφυλάσσομαι να ασκήσω όλα τα νομικά μου δικαιώματα για την προστασία της προσωπικότητάς μου και της επαγγελματικής μου πολιτικής και προσωπικής τιμής μου, όπως εξάλλου έχω πράξει για όλα όσα σε βάρος μου επανειλημμένως έχει ισχυριστεί αναλυθώς στο παρελθόν ο κ. Λάκης Γιαννιδάκης.